η ομάδα θα μπορούσε να συνεχίσει να κάνει και επίσης, εύστοχα ναι, ναι. Όπως είναι και να παντεθούν. Τώρα δεν διακόπτει. Μην μιλάτε εσύ, Τζέιμς, μην μιλάτε. Και επίσης, και ένα ερώτημα προς τον κύριο Σαραβάντο, ποια είναι η διαδικασία αυτή που θα ήταν ανώτινη και θα μπορούσε να ακολουθηθεί και να λυθεί το πρόβλημα. Οφείλει να την πει δημόσια. Εδώ. Λοιπόν. Όπως okay. Και ο κύριος Καβώτης την ξέρετε. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση που έχω να κάνει, να κάνω, έχει να κάνει με τα δημοτικά, με τους δημοτικούς φόρους, σε ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται. Το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες από πολίτες, οι οποίοι ενώ βλέπουν ότι σε άλλους δήμους, και θα αναφέρω και ονόματα δήμων, με τους οποίους επικοινωνήσαμε, με τα αρμόδια τμήματα, και οι οποίοι δεν επιβάλλουν δημοτικούς φόρους σε ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται, για ποιο λόγο λοιπόν ο Δήμος Ολοκάστρου συνεχίζει και επιβάλλει αυτά τα τέλη. Εμείς επικοινωνήσαμε και με το Δήμο Θεσσαλονίκης και με το Δήμο Φλόρινας και με το Δήμο Λαγκαδά, με τους κυρίους Αλεξίου, Ελευθερίου και δεν θυμάμαι και το όνομα στον Λαγκαδά, οι οποίοι μας είπαν ότι οι συγκεκριμένοι δήμοι δεν εισπράττουν δημοτικά τέλη από ακίνητα τα οποία δεν ηλεκτροδοτούν. Γιατί λοιπόν ο Δήμος Ολοκάστρου επιμένει να το κάνει και τι θα κάνει σε περίπτωση που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πολύ σύντομα ψηφιστεί διάταξη από τη Βουλή ότι τα χρήματα αυτά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και πρέπει να επιστρέψουν. Έχετε κάνει μία εκτίμηση του ποσού το οποίο θα πρέπει να επιστρέψει ο Δήμος. Από την ημερομηνία που έχει σταματήσει η ηλεκτροδότηση των ακινήτων. Αποδεδειγμένο.